Και τι έγινε, εντάξει, όλα καλά. Τι έχω? Έχω δύο τσοντήρ και δύο ψεκαστικά. Κυλίδης, Κελίδης και Κούτσικος. Και θέλω να τα δούμε αυτό το πράγμα, δύο ψεκαστικά. Χρυσά μου. Θέλω να... 63-30 και η 5 σειρά. 500M είναι ότι καλύτερο για κτηνοτρόφο και για κάποιον που έχει λίγα στρέμματα. Είναι multi-power πολλαπλών χρήσεων. Πολλαπλών χρήσεων. Δέστα. Αυτή είναι η 6 σειρά. Η του της 6 σειράς είναι τα 6, M και R είναι. Τα λάφια. Άστα. Κάθε μέρα τα βλέπω. Δεν ξέρω πού ξεκινήσω τώρα. Κυλίδης και κούτ. Το depósito είναι το ίδιο. Το depósito παίρνει γύρω στα... Αν το ευθυγραμμίσεις, παίρνει γύρω στα 250-300 εκεί πέρα μέσα. Δεν παίρνει 3 τόνους στάνταρ. Ηλεκτροβαλβίδες εδώ. Είναι καλά. Είναι. Καλά γιατί? Γιατί αν χρειαστεί καλυμπράρισμα, μπορείς να τις κάνεις. Από εδώ πέρα. Παίρνεις το χειριστήριο μέσα και τις κάνεις. Είναι καλό αυτό. Ο κινητήρας τετραπίστωνος Comment. 151 λίτρα. Χάθηκε να το βάλει έτσι. Αυτό εδώ πέρα είναι ευθυγραμμισμένο. Δες κυλίδης απέναντι, πώς το βάλε. Δες το. Η κουτσαδούρα του... Καλή. Αλλά βάση του. Το πλαίσιο είναι καλό, ρε. Το πλαίσιο από κάτω. Είναι σταθερό, είναι καλό. Δεν πρόκειται δηλαδή να σε σπάς πουθενά και αυτά να κρεμάς. Θα τα πω πάλι για το μίξερ. Στο χωρά θα τα πω. Τώρα, αυτός έβαλε... Αυτός τουλάχιστον έβαλε φτερά. Έβαλε φτερά εδώ πέρα. Ο άλλος δεν έβαλε ούτε φτερά, ρε μαλάκα. Δεν έβαλε. Ηλεκτροβαλβίδες πάνω. Τι γίνεται? Άμα θέλω να κάνω καλυμπράρισμα, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να κάνω καλυμπράρισμα. Δεν βολεύει. Ζάντα. Δες την τι ωραία ζάντα. Δες την. Και δες. Ρε φίλε, βά. Τριπίστονη στα 205. Πολύ ενισχυμένο. Και δες το. Αυτό εννοώ δηλαδή. Κλείσει και πάει, ευθυγραμμίζεται κάτω. Για να μην ζορίζεται το σταυρό σε σχέση με τον κύριο απέναντι. Σε σχέση. Πολύ δεμένο κάτω. Πολύ δεμένο. Μην λέμε μαλακίες, πολύ δεμένο. Αυτά θα στο δείξω στο χωράφι ξεχωριστά τον καθένα. Θα στο δείξω στο χωράφι. Θα ξεκινήσω πρώτα με τον Κούτσικο να λέω. Θα ξεκινήσω. Έτσι. Έχουμε πίσω τον Κούτσικο. Κούτσικος. Πάμε στο χωράφι. Κούτσικος. GPS. G5 Farmingator. Armap. Καλό είναι κι αυτό. Όσοι θέλετε να πάρετε GPS, θα πάρετε αυτό. Δέστε το, το βλέπετε. Αυτό. Ένα χιλιαρικάκι και συνδέεται σε όλα τα μηχανήματα. Μπορείς να πάρεις και το Bravo, το Delta, το Delta 80, βγαίνει πιο ακριβά όμως. Μόλις έβαλα τα γυαλιά ηλίου και δεν βλέπω όποιο παιδί άμα έχει τέτοιο GPS, ας το πει τι γίνεται. Ας πει τι γίνεται, με γυαλιά ηλίου δεν βλέπουμε. Με γυαλιά ηλίου. Γεμάτο τώρα, το αισθάνομαι ωραία ρε φίλε. Δεν κουνάει, δεν παίζει από πίσω. Απλά πολλά τριξίματα, κράκα κρούκα. Ανοίξει λίγο το ράδιο και τέλος τα τριξίματα. Είναι, εντάξει να! Δεν κάνει. Δεν παθαίνεις τα αυτιά, χρυσό μου, κατάλαβες. Δεν παθαίνεις. Ωραία, οκ. Ήσουμε τις βέργες, κάτσα κατεβάσουμε κάτια. Όλα εδώ. Ωραία, όλα εδώ τα έχεις, έτσι. Έτσι τα γυρίζεσαι όλα, κάπως έτσι. Μαλάκα. Ωραία, ανοίγει η βεργούλα, είδατε τι ωραία που ανοίγει. Είδατε. Άνοιξε πάντως. Άνοιξε. Γιατί να μην δεν ανοίξει, χρυσά μου, τι νομίζετε. Μια χαρά ψυχαστικό είναι κι αυτό. Να ανοίξουμε και από εδώ. Δείτε τι ωραία που ανοίγει. Άμα τι ωραία και αυτό που ανοίγει. Ανοίξουμε και τη μικρή. Μια χαρά είναι. Μπράβο το κούτσι. Μπράβο. Είδατε τι ωραίες. Άνα μπράβο. Και από εδώ να ανοίξουμε τις μικρούλες. Ωμαν! Καταπληκτικό! Είναι... λουκουμάκι!
Ωραία Αντλία. Comment, τετραπίστωνη, η Αντλία είναι η κορυφαία, παιδιά. Δύο παρ ποιήσει μέσα βάζουμε στο αεροθάλαμο, να ξέρετε. Δύο παρ ποιήσει, να ξέρετε. Γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν. Πολλοί. Και εγώ τετραπίστωνη, στα 150 είναι αυτή, ενώ η άλλη στα 201 είναι. Δεν ακούς το όριβο, ρε φίλε. Η άλλη ακούει τρακα. Πιο μακρύ είναι πίσω, πιο μακρύ ραντιστικό. Κάνουμε καλυπράρισμα κάποια στιγμή στο μέλλον. Θα κάνουμε. Απλά, εδώ μπορούν να χτυπηθούν εύκολα. Μπορούν να χτυπηθούν. Και πάνω απ' όλα δεν θέλουμε να πηγαίνει νερό. Υπάρχει καλή αδιαβροχοποίηση, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Το πλαίσιο. Αυτό είναι. Το πλαίσιο είναι πολύ καλό και πολύ δυνατό. Εμένα αυτό που δεν μ' άρεσε, αυτό εδώ. Αυτό. Πολύ... Έργα του 15 είναι αυτή. 15. Προστατευτικά να μην χτυπήσουν τα μπέικ. Όπως πηγαίνεις, ρε παιδί. Πίσω ο κόλος. Αυτό τώρα τι γίνεται. Αυτό τώρα έχει ζυγαριά. Έχει. Τραβάς εδώ και ζυγίζεται η βέργα. Σαν το πολυμπέκ στο καρούλι που λέει ο λόγος. Καταλάβατε. Αλλά τι γίνεται. Εγώ τώρα να το τραβήξω. Αν τραβήξω εγώ. Για να μάσω τη βέργα πρέπει να το ξαναβάλω αυτό και μετά να μάσω τη βέργα. Δηλαδή κατέβα, ανέβα, βάλε, βγάλε. Μίξερ, πρέπει να κατεβαίνει κάτω. Αυτό το βίδωσε, ρε μαλάκα, δες. Το βίδωσε. Δηλαδή πρέπει να ανέβεις από εδώ πέρα. Τι είναι, ρε φίλε. Δεν λέω τίποτα. Το δείχνω πως είναι. Και κρίνετε μόνοι σας. Δεν λέω με τώρα το τρακτέρ 1400 στροφές. Θα βάλουμε. Τις 300 έχει. Ανοίξουμε πίτι. Δες το εδώ. Δες. Κλακ. Σηκώνουμε. Πίεση σωστή. Φεύγουμε. Έτσι. Ωραία. Αυτό ψεκάζει τώρα. Μαλακ, τι ωραίο ρε μαλακ. Ρε μαλάκα. Δες τι ωραία ρε φίλε. Δες τι ωραίο. Δεν ξέρω. Όταν ψεκάζω με φάρμακο όπως είναι το Storm. Πολύ μ' αρέσει ρε φίλε, στο κίτρινο χρώμα που βγαίνει, πολύ γαμάτο. Ένα νεροφάγωμα. Αν σταματήσω το βίντεο, σημαίνει το διέλυσα. Θα το περάσουμε. Σιγά σιγά. Όπα. Είδατε. Έτσι θα περνάτε. Μέχρι να περάσω, θα τελειώσει και το νερό. Ενώ αν είχα το μπράβο S400, με το που χαμήλωνα τα γκάζια, θα έκλεινε τις πιέσεις. Σε σχέση με αυτό. Αυτό όμως έχει άλλα θετικά. Άλλα πολύ ωραία έχει. Εξαίσια. Φανταστικά. Εδώ ψεκάσαμε το παραφάκι αυτό. Θα κλείσουμε βέργες. Στροφές κάτω. Για να δούμε πώς κλείνουν οι βέργες. Για να δούμε. Ωχ μαλάκα. Τι άγχος είναι αυτές οι βέργες ρε φίλε. Τι άγχος είναι αυτές οι βέργες. Μαλάκα. Όπο τρίξιμο! Αχ, Χριστέ μου! Αχ! Θα σηκωθεί τώρα. Τι θα κάνει. Ποια να κλείσω εγώ τώρα. Κλείσω από εδώ, δεν καμία. Κλείσω από εδώ. Ωχ, μαλάκα! Ωχ, μαλάκα! Ωχ, μαν! Αρε, πώς σηκώνει εκεί έτσι. Πω. Μαλάκα! Μαλάκα! Ωχ, μαλάκα! Αχ, όσο καλό χέρι να έχεις, άμα είναι... Κάτσε να κλείσω και αυτήν. Κάπου πρέπει να έχει κάποιο κενό η βέργα, δεν μπορώ να καταλάβω ρε φίλε. Καινούργια... Μαλάκα. Τι κάνε ρε μαλάκα. Κλείσαμε. Μαλάκα. Τώρα έκλεισε. Πλέον έτσι πως έγιναν τα πράγματα, κοιτάμε να πάρουμε ένα μηχάνημα σε οικονομική τιμή ρε παιδί μου, να το περάσουμε μέσα στη σχέδια βελτίωσης και να το πάρουμε κάπως, κατάλαβες, να μην δώσουμε πολλά, Εντάξει, ο άνθρωπος είναι πολύ εξυπηρετικός ο Κούτσικος, πολύ καλός, ανταποκρίνεται άμεσα σε ό,τι χρειαστείς, σε ό,τι χρειάζεται να ανταποκρίνεται. Και τώρα που σας μιλάω,
Ο άνθρωπος εδώ και ένα χρόνο βγάζει άλλα μοντέλα ψυκαστικού. Βγάζει πιο εξελιγμένα μοντέλα ψυκαστικού με διαφορετικό καζάνι επάνω. Να παρκάρουμε το κλειδί. Έτσι. Εδώ είναι το μπαστούνι. Ας το μπαστούνι, το κοιτάτε, αγνοήστε το. Έτσι. 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 Ωραία. Ωραίο. Πω ρε κυλίδι. Ωραίο. Είδες. Και άμα κάνω πιστογωνία τώρα, πήρα το δίπλωμα. Δεν πήρα την κάμερα, μα τι μαλάκα είναι. Χρυσό μου. Θα βάλουμε πάρκινγκ. Θα βάλουμε. Θα σβήσουμε και θα δώσουμε κλειδιά στον περκαθόρο. Και θα ανοίξουμε PTO. Κάνει τώρα ανάδρευση. Οκ. Κατλία η μοβίλ. Τρυπίστονη του κυλίδι, όχι του κυλίδι, ιταλική, η μοβίλ, λουγουμάκι, άσε! Καστικό δεν έχει μεγάλο όγκο, μάκρος δηλαδή, δεν έχει δηλαδή. Η αντλία του είναι η μοβίλ, είναι αεροθάλαμος που πρέπει να βάζουμε 4 μπαρ, τρυπίστονη, με κλίση, προσεξέ με ρε μαλάκα τι έκανε ο Πούστης, με κλίση προς τα κάτω. Προς τα κάτω κλίση για να ευθεγραμμίζεται αυτό. Και τα καλώδια του και οι σωληνώσεις περνάνε συμμαζεμένα και φεύγουν πίσω. Εκεί πέρα πάνω καλά έκανε που τις έβαλε. Καλά έκανε που τις έβαλε. Αν δεν τις έβαζε εκεί πέρα πάνω, εδώ. Εδώ τώρα όπως ανεβαίνω για να ρίξω φάρμακα, το κουτί το που είναι εδώ και αυτά, μπορεί κάποια βαλβίδα να τα χτυπούσα. Είναι ωραίο σκεπτικό, ωραία που την έβαλε. Θες κάποια στιγμή, λέμε τώρα, που να χρειαστούν καλυμπράρισμα. Και έλεγχο τις βαλβίδες, γιατί εκτός από καλυμπράρισμα μπορούμε να κάνουμε και τον έλεγχο, δηλαδή τι κλίση μου έχει κάθε μία, πώς θα ανέβω εκεί πέρα πάνω. Γιατί πρέπει να έχω στα χέρια μου το χειριστήριο, να κλείνω και να ρυθμίζω τη βαλβίδα. Εδώ μένα μ' άρεσε, γιατί μπήκαν εδώ πέρα τα φίλτρα. Σε 5 λεπτά δηλαδή ξεβιδώσω όλα τα φίλτρα τα μικρά και το μεγάλο το φίλτρο είναι από αυτήν την πλευρά ρε παιδί μου με το κλειδί. Ωραίο αυτό, ωραίο. Το μίξερ του, πολύ ωραίο το μίξερ του. Εδώ πέρα έχουμε τα φίλτρα. Δηλαδή εντάξει, είναι ωραίο, είναι καλό. Το κουτί το εδώ πέρα κάτω και από εδώ πέρα έχουμε το χειριστήριο. Το χειριστήριο έχουμε από εδώ. Από εδώ γυρνάω και ξεκινάω να ρουφάω νερό. Από εδώ γυρνάω και ξεκινάω να ρουφάω νερό από το depósito και γυρνάω εδώ και το στέλνω μέσα και ξεπλένεται. Καταλάβατε? Εδώ στέλνω το νερό στο μίξερ. Στέλνω στο νερό. Εγώ επειδή δεν χρησιμοποιώ το μίξερ, το πετάω τα φάρμακα μία πάνω. Πόσο θα ζήσουμε? Είτε φάω φάρμακα είτε δεν φάω φάρμακα, πόσο θα ζήσουμε? Τα ρίχνω απευθείας μέσα. Τα ρίχνω δηλαδή. Το δείχνω. Και η μοβίλ, η τρυπίστονη στα 205 που είναι αυτήν, βγάζει λίγο θόρυβο παραπάνω. Εντάξει, δεν είναι πρόβλημα αυτό, αλλά έχει ωραίες πιέσεις η ατλή αυτή. Η μοβίλ στο 3 τόνους νερό και δεν αισθάνεται τίποτα. Σαν να μην το... Δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό το ψυχαστικό σαν να μην το έχω από πίσω μου. Πέριξε. Δείτε τι όμορφα που ανοίγουν. Δείτε. Δείτε τι όμορφα που ανοίγουν. Μ' άρεσαν πολύ οι βέργες. Αν εξαιρέσει το βάρος. Μα δεν σου λέω. Αχ τι ωραία. Πέρα την πλάκα είναι πολύ ωραίες οι βέργες. Ανοίγουμε και την άλλη. Ωραία. Ανοίγουν πολύ ωραία η βέργα. Αυτός είσαι. Και δεν θα σπάσει, δεν θα λυγίσει ποτέ. Εδώ παραπάνω κάνω αριστερά-δεξιά. Αριστερά-δεξιά. Και ψυγραμμίζω. Από εδώ το κάνω πάνω-κάτω. Με το διακλαδωτή. Έτσι. Σηκώνεται. Δεν σήκωμα ρε μαλάκα. Στο Θεό πήγε ρε μαλάκα. Στον Άρη πήγε ρε μαλάκα. Στο σταθμό γαμώ την τρέλα μου. Γαμώ τα λιγμένα μαλάκα. Δείτε. Είναι. Είδες.
Με βοηθάει πολύ εκεί πέρα που, που βλέπω τα λίτρα και τον παρόμετρο πάνω. Εντάξει, το παρόμετρο είναι μακριά. Μην λέμε τις μαλακίες τώρα, ένας που είναι 60 χρονών λέμε, ή 50 χρονών δεν μπορεί να κοιτάει εκεί πέρα. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό, γιατί έχουμε εδώ πέρα, έχουμε το μόνιτο. Αυτό εδώ για να σου πει ψέματα πρέπει να πέσουν όλοι οι δορυφόροι. Πρέπει να πενεργοποιηθούν οι δορυφόροι, δηλαδή δεν είναι κανείς σίγουρο. Το θέμα είναι και ο χειριστής να είναι καλός, δηλαδή. Εγώ τώρα άμα πάω εδώ πέρα μέσα με 10 χιλιόμετρα και με 7,3-7,5 χιλιόμετρα, πάλι λίγο κάνει ρε παιδί μου, αλλά λες εντάξει, δεν κουνάει τόσο πολύ. Άμα πας εδώ πέρα μέσα με 10 χιλιόμετρα, τι να σε κάνει το μηχάνημα. Το καλύτερο μηχάνημα, να πρέπει να σπάς. Αυτό εδώ το μπέκ, κανονικά εδώ, εδώ, κανονικά η ράμπα, από εδώ, μέχρι εκεί βγαίνει ρε παιδί μου κανονικά 15. Ο άνθρωπος τι έκανε, έβαλε και αυτό εδώ πέρα το διαγώνιο, το μπέκ, και από εδώ έχει μια ακτίνα εκεί. Δηλαδή δίνει αβάντα κοντά στο ένα μέτρο. Αυτό το έκανε ο άνθρωπος σε περίπτωση με αέρα πολύ, να μπορεί η ράμπα να πιάνει πάλι τα 15 μέτρα. Κατάλαβες. Και από εδώ το ίδιο έκανε. Και από εδώ το ίδιο. Δηλαδή αυτό θα βγει εδώ πέρα κάτω. Θα βγει. Και πέρα κάτω θα βγει. Είναι δηλαδή. Να τα ρε, να τα. Τι μετάβαλες αυτά. Αυτό τώρα υποτίθεται φέκει τα. Τι να φέξει τώρα αυτό. Αυτό έγινε μαλάκα για πέταγμα. Έγινε αυτό. Για πέταγμα. Κατάλαβες. Εντάξει. Η ράμπα του είναι. Άμα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αυτό καλό. Καλό. Καλό γι' αυτό. Γι' αυτό καλό. Κρίνετε εσείς ποιο είναι πιο καλό. Κρίνετε. Είπα και το έκανα. Λέω θα δείξω δύο ψεκαστικά και θα τα δείξω. Θα δείξω κι άλλα. Κι άλλα μηχανήματα δείξω. Υπάρχει απόθυμα. Υπάρχει μηχάνημα. Ο κύριος Κούτσικος βγάζει νέα γενιά ψεκαστικά. Βγάζει. Μπορείτε να πάτε να τα δείτε. Να πιείτε καφέ μαζί του, να μιλήσετε. Όπως και με τον κύριο Κυλίδη. Κυλίδη. Κελίδης. Πολύ καλοί άνθρωποι και οι δύο, πρόσχαροι, προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τον πελάτη όσο μπορούν. Καταλάβατε τι εννοώ, προσπαθούν, κανένα πρόβλημα. Αυτά που λέτε και στο φινάλε, ξέρεις τι γίνεται, στο φινάλε, είτε αυτό είτε το άλλο είναι καλά, είναι καλά. Απλά υπάρχουν κάποιες, είναι καλά για κάποιον που είναι σωστός. Δεν το πάρει να πάει στο χωματόδρομο γεμάτο. Πήγε στο χωματόδρομο με 40 χιλιόμετρα. Εκεί το καλύτερο να φέρεις τη τσοντήρ ψεκαστικό να φέρεις. Δεν θα διαλύσει χρυσό μου. Γιατί είναι τσοντήρ. Έτσι. Άμα το πας με 40 χιλιόμετρα, θα του σπάει θα. Πού. Καλό είναι. Εντάξει. Καλό και αυτό, καλό και το άλλο. Απλά δείτε τα. Και κρίνετε εσείς. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ποιο είναι πιο καλύτερο. Το γνωρίζω εγώ. Το γνωρίζω. Και οι δύο καλοί επιχειρηματίες, καλοί κατασκευαστές, Έλληνες, στηρίζουμε την Greek. Greek. Yeah, mother. Yeah. Έλληνες, από εκεί και πέρα, όλα οκ. Έτσι, όλα οκ. Άντε, τα λέμε. Bye.